Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο αστικός σχεδιασμός της πράσινης μετάβασης που στην περιοχή μας εκφράστηκε με το σχέδιο της απολιγνητοποίησης είχε, έχει και θα συνεχίσει να έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους του κλάδου αλλά και συνολικά για τους εργαζόμενους της περιοχής όπως και για όσους απασχολούνταν σε παράλληλες δραστηριότητες της ΔΕΗ. Πολύ περισσότερο μετά το 2026, όπου αναμένεται η πλήρης απόσυρση των λιγνητικών μονάδων από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αφού τα μεγάλα λόγια ότι το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης θα φέρει επενδύσεις και θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας που θα αναπληρώσουν τις χαμένες θέσεις εργασίας από την απολιγνητοποίηση, αποδείχθηκαν ψεύτικα. Μπορεί σήμερα που είμαστε στο τελικό στάδιο αυτού του σχεδίου να είναι πιο εμφανείς οι συνέπειες στους εργαζόμενους του κλάδου, όμως αυτό δεν αποτελεί ένα μονόπρακτο έργο για το οποίο έφτασε η ώρα του χειροκροτήματος. Χειροκροτητές αυτού του έργου υπήρχαν διαχρονικά, γιατί διαχρονικές είναι οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που ακολούθησαν πιστά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούσε την απελευθέρωση του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια, από την εποχή ακόμα που η ΔΕΗ ήταν 100% κρατικό μονοπόλιο παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, και τότε η πολιτική των κυβερνήσεων και της ίδιας της ΔΕΗ απέναντι στους εργαζόμενους με διαφορετικό βαθμό ήταν ίδια. Και τότε υπήρχε η διάκριση του προσωπικού σε μόνιμο και έκτακτο, με δίμηνες και οκτάμηνες συμβάσεις, κατηγοριοποίηση που καλλιεργούσε τον κοινωνικό αυτοματισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 επεκτάθηκε ο θεσμός του δουλεμπόριου των εργολαβικών εργαζόμενων ως μια κατηγορία πολύ πιο σκληρά εκμεταλλευόμενη έκτακτων εργαζόμενων. Κατά περιόδους επιλέχθηκαν και άλλες μορφές έκτακτης απασχόλησης με στόχο όχι μόνο τη μείωση του μισθολογικού κόστους αλλά και τη μείωση συνολικά μισθολογικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Τέτοια μορφή είναι και οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, οι οποίοι παρουσιάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι δεν θεωρούνται εργαζόμενοι, αν και καλύπτουν οργανικές θέσεις εργασίας, τόσο στη ΔΕΗ όσο και στο ΔΕΔΙΕ και τον ΑΔΜΙΕ. Ενώ η ΔΕΗ ανανεώσιμες έχει κατά κύριο λόγο εργαζόμενους με ατομικές συμβάσεις. Με νόμο του 2019, οι ατομικές συμβάσεις επεκτάθηκαν και στο τακτικό προσωπικό της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα οι νέες προσλήψεις συνολικά στον όμιλο της ΔΕΗ να είναι με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Για να περάσει αυτός ο ενεργειακός σχεδιασμός του κεφαλαίου με τις λιγότερες δυνατόν αντιδράσεις, βρήκαν χρήσιμους συμμάχους στους εκλεγμένους των αστικών κομμάτων στην τοπική διοίκηση και τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό. Οι ευθύνες των περιφερειακών και δημοτικών αρχών είναι διαχρονικές. Από την εποχή του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων, των διάφορων συμφώνων συμβίωσης με τη ΔΕΗ μέχρι και σήμερα, έπαιξαν επάξια το ρόλο που τους έχει αναθέσει το σύστημα για ενσωμάτωση και απορρόφηση των εργατικών λαϊκών αντιδράσεων. Στο όνομα της μείωσης των συνεπειών για την περιοχή, συμμετείχαν σε όλους τους σχεδιασμούς της μετάβασης, βάζοντας το δικό τους λιθαράκι για να στηθεί ο μύθος της δίκαιης μετάβασης της περιοχής στη μεταλιγνητική εποχή. Έκαναν προσπάθεια να αποπροσανατολίσουν τα εργατικά λαϊκά αιτήματα, προσπαθώντας να επιβάλλουν στο λαϊκό κίνημα το αίτημα για δίκαιη, ομαλή, μη βίαιη μετάβαση, επικέντρωσαν στο μεγαλύτερο ρόλο που θα έπρεπε να αναλάβει η τοπική διοίκηση στην προώθηση του σχεδίου μετάβασης, καλλιεργώντας αυταπάτες ότι έτσι θα βγει κερδισμένος ο λαός. Τρέχουν με ταχύτητα το στρατηγικό σχεδιασμό της αστικής τάξης σε αυτό το επίπεδο του κράτους, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την ικανοποίηση των εργατικών λαϊκών αναγκών. Διαχρονικές επίσης είναι και οι ευθύνες του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, που όχι μόνο δεν οργάνωσαν την πάλη ενάντια στους σχεδιασμούς
που οδηγούσαν σε συρρήκνωση του προσωπικού, σε διάσπαση των εργαζόμενων σε κατηγορίες, αλλά στήριξαν τους σχεδιασμούς κυβέρνησης και εργοδοσίας σε κάθε βήμα προς την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Από τη μετοχοποίηση της ΔΕΗ, τις προτροπές προς τους εργαζόμενους να πάρουν μετοχές, τη διάλυση του ασφαλιστικού των εργαζόμενων για να εισαχθεί η ΔΕΗ στο χρηματιστήριο, στην τριχοτόμηση της ΔΕΗ σε μητρική ΔΕΔΙΕ ΑΒΜΙΕ, προκειμένου να μπορεί να πουληθεί πιο εύκολα. Στη συνέχεια έδωσαν μάχη οπισθοφυλακής για να παραμείνει το 51% της ΔΕΗ στο κράτος, από τη σκοπιά υπεράσπισης των συμφερόντων της εργοδοσίας. Ταυτόχρονα πανηγύριζαν για την επιστροφή των δώρων στους εργαζόμενους, αφού πια η ΔΕΗ είναι ιδιωτική. Διαφημιστές των αργυρίων που η εργοδοσία πετάει στους εργαζόμενους για να προχωρήσει ανέμακτα το κλείσιμο ορυχείων και ΑΕΣ. Κάθε βήμα στην προώθηση της απολευθέρωσης εμπορευματοποίησης του κλάδου της ενέργειας έχει και τη δική του σφραγίδα. Έτσι και στο βήμα της απολιγνητοποίησης έτρεξαν να συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους σε επιτροπές για την παρακολούθηση της μετάβασης. Τα πανηγύρια της ΓΕΝΟΠ και των σωματείων που έχει την πλειοψηφία ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός για την υπογραφή της νέας ΕΣΕ δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο. Εκατοντάδες εργαζόμενοι σε εργολαβίες και οκτάμινα δουλεύουν χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Εκατοντάδες τα φωτοβολταϊκά επίσης χωρίς συλλογική σύμβαση. Τα ίδια και στη ΔΕΗ ανανεώσιμες, ενώ τα μπλοκάκια στον ΑΒΜΙΕ κυριαρχούν. Όλα αυτά, ενώ οι όροι προστασίας, της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς έχουν επιδεινωθεί για το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους. Αυτό σηματοδοτεί και το τελευταίο εργοδοτικό έγκλημα στο Βέρμιο, αποδεικνύοντας ότι και η πράσινη μετάβαση θα χτιστεί με το κόκκινο αίμα των εργατών. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα είναι γνωστές οι συνέπειες από την απελευθέρωση του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας που στη Δυτική Μακεδονία εκφράστηκε με το σχέδιο της απολιγνητοποίησης. Είναι επίσης γνωστές οι συνέπειες συνολικά στον εργαζόμενο λαό που πληρώνει σήμερα πανάκριβα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για να θησαυρίζουν οι ενεργειακοί όμιλοι. Οι εργαζόμενοι στο λεκανοπέδιο της Δυτικής Μακεδονίας στα μέσα της δεκαετίας του 90 ανέρχονταν περίπου στις 15.000. Το 2017 ήταν κάτω από 10.000 και σήμερα είναι περίπου 4.500 με τάση παραπέρα μείωση στα επόμενα χρόνια. Αν υπολογίσουμε και τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν από παράλληλες με τη ΔΕΗ εργασίες, τότε είναι απολύτως δικαιολογημένα τα στοιχεία της απογραφής του 2021 που δείχνουν ότι η μείωση του πληθυσμού στη Δυτική Μακεδονία είναι της τάξης του 11,3%. Η κατάσταση που ήδη έχει διαμορφωθεί σε χωριά που βρίσκονται κοντά σε σταθμούς και ορυχεία, που ένας μεγάλος αριθμός των κατοίκων αυτών των χωριών δούλευε ως έκτακτο προσωπικό και παράλληλα είχε και κάποια άλλη δραστηριότητα για να ενισχύει το εισόδημά του, τώρα ένα μέρος από αυτούς αναγκάζεται να σκέφτεται ακόμα και τη μετανάστευση, ενώ ήδη ένας μεγάλος αριθμός έχει μετακινηθεί σε άλλες περιοχές της χώρας ή στο εξωτερικό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στον αντίποδα όλων αυτών βρέθηκε το κόμμα μας και οι δυνάμεις μας στο συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ και συνολικότερα της περιοχής. Αντιπάλεψε από την πρώτη στιγμή την πολιτική της απελευθέρωσης ηλεκτρικής ενέργειας, προειδοποίησε το λαό για τις συνέπειές της. Και σήμερα συνεχίζουμε τον αγώνα για βελτίωση των συνθήκων και όρων εργασίας, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ενότητα της εργατικής τάξης, για την κατάργηση κάθε διαχωρισμού ανάμεσα στους εργαζόμενους, για να μην δουλεύει κανένας εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Για να διατηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για να μην θρυνούμε νεκρούς συναδέλφους στο βωμό του κέρδους των ενεργειακών και κατασκευαστικών ομίλων. Για να μην κλείσει άλλο ΑΕΣ και ορυχείο, για να μην υπάρξει ανεξέλεκτη και άναρχη επέκταση των ΑΠΕ για ρεύμα φθηνό για όλο το λαό. Ο αρνητικός συσχετισμός στο συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ δεν αναιρεί την ανάγκη και την ευθύνη μας να παλέψουμε για την ανασύνταξή του. Όσο δύσκολα
όσο δύσκολος και αν φαίνεται ο ρόλος μας, είναι μονόδρομος για την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζόμενων και του λαού. Η σύγκρουση με τον εργοδοσία, το κράτος της και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη επιλογή. Ο νικηφόρος αγώνας των εργατών της ΛΑΡΚΟ, της ΚΟΣΚΟ και τόσων άλλων μας δείχνει τον δρόμο. Ο αγώνας για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στο μισθό για όλο το έκτακτο προσωπικό, ο αγώνας για την εφαρμογή των μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, ο αγώνας ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος θα είναι η δική μας συμβολή στην ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Θα είναι η δική μας συμβολή στον αγώνα του εργαζόμενου λαού να ζει σήμερα με βάση τις δυνατότητες της εποχής. Η εργοδοσία και το κράτος της, οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να νομοθετούν με βάση τις αντοχές της οικονομίας. Ήρθε όμως η ώρα να μάθουν ότι οι δικές μας αντοχές έχουν τελειώσει. Στο δίλημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» απαντάμε «Οι ζωές μας».